Σήμερα ξεκινάει το Μπρόσκαρντ νέα σεζόν. Είμαι πολύ χαρούμενος που ξεκινάει σήμερα το Μπρόσκαρντ η νέα σεζόν. Θα κάνουμε τον κοινόδοντα. Ναι. Πάμε στους τίτλους αρχής. Ναι. Έχεις βαρεθεί να βλέπεις την ίδια νερόβραστη ταινία δράσης ξανά και ξανά? Κουράστηκες από τα CGI και τις μπλε ακτίνες στον ουρανό που κάνουν όλες τις ταινίες δράσης να μοιάζουν με video game? Ψάχνεις για μια εποχή που οι επικές ατάκες και οι καλοί διάλογοι ήταν εξίσου σημαντικοί με τις εκρήξεις? Ευτυχώς για σένα ήρθαν τα Μπρόσκαρντ, μια εκπομπή για ταινίες δράσης που σέβονται τον εαυτό τους. Οι πρωταγωνιστές μας δεν είναι μοντελάκια της Calvin Klein, είναι αληθινοί άντρες με τρίχα, κοιλιά και καράφλα. Οι ηρωίδες μας δεν είναι αδύνατα κοριτσάκια που παριστάνουν τους νίντζα, είναι γυναικάρες που καρφώνουν σύριγγες σε μάτια και τις πάνε για να μείνει μέσα η βελόνα. Ξέχνα τις αδιάφορες cringe ατάκες από ηθοποιούς παιδαρέλια. Shut up, bitch! Τα Μπρόσκαρντ έχουμε ατάκες που αλλάξαν τη motherfucking ροή της ιστορίας. Welcome to the Rock. Από βετεράνους του Hollywood που δίνουν ερμηνεία καριέρας και παίρνουν το ρόλο τους στα σοβαρά. Fuck you and your family. Now, cops. Today, I'm gonna kill the motherfucker. Μπρόσκαρντ. Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούργοι. Dylan, you son of a bitch. Ξεκινήσεις εσύ. Αρνούμε. Μιχαλή, πρέπει να ξεκινήσουμε. Αφού περάσαμε ωραία που το βλέπαμε. Did we, Βαγγέλη? Ναι, γιατί λέγαμε άλλα. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην τρίτη σεζόν του Μπρόσκαρντ. Κουμπάρε. 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 Θα το καλούμαστε κουμπάρε πλέον. Φίλοι τηλεθεατές, καλώς ήρθατε. Ένα μεγάλο γεια σε εσάς και ένα τεράστιο γεια στα παλικάρια που είναι αυτή τη στιγμή στην πρεμιέρα και φωνάζουν αού, ελπίζω. Αού! Στο λάθημο. Ήταν άδικο και έγινε πράξη, κυρίες και κύριοι. Όπως ξέρετε, έχουμε πλέον Patreon και βάλαμε για την τρολιά. Είχαμε πει ότι θα βάλουμε ένα στάδιο στο Patreon, ένα tier, στο οποίο αν σκάσετε ένα χιλιάρικο ζεις το χρήμα, εμείς θα κάνουμε λάνθιμο. Και πόσο γελάγαμε τότε, Βαγγέλη. Πριν δύο χρόνια. Ένα από τότε ήταν. Βρέθηκε λοιπόν ένα παλικάρι, ένας λεβέντης από τη Νέα Υόρκη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. I guess. Βέβαια, να το πούμε ότι δεν ήθελα να κάνουμε λάνθιμο, απλά στηρίζει την εκπομπή ο φίλος μας, θα το λέω, και γιατί είναι μεγάλη μαγιά, αλλά ναι, το κάνουμε σωστά. Οπότε, παιδιά, η σημερινή μας ταινία είναι το αριστούργημα του Γιώργου Λάνθιμου του 2000, δεν με νοιάζει, ο κοινόδοντας του 8, του 9, κάπου εκεί είναι, νομίζω. Αν έπρεπε να το κατατάξω, ρε παιδί μου, σε ζάνρα, θα έλεγα ότι είναι μαύρη κωμωδία, σαν αυτές που ήταν στα 90s. Κωμωδία δεν θέλει να είναι κωμωδία, εμείς γελάμε. Όχι, μαύρες κωμωδίες δεν είναι κωμωδίες, ούτε τότε, ούτε οι υπόλοιπες μαύρες κωμωδίες ήταν κωμωδίες. Ήτανε πάρα πολύ μίζερες ταινίες που απλά είχαν 2-3 στιγμές. Έχει κάποιες στιγμές που genuinely γελάς. Ναι. Και νομίζω ότι θέλει ο σκηνοθέτης να γελάσει εκείνη τη στιγμή. Το πιστεύω. Το ότι το γέλιο δεν ταιριάζει σε εκείνη τη στιγμή, άσχετο. Άλλο θέμα αυτό. Αλλά έρχεται. Παίζουμε την ιστορία και θέλω να βρω λάθη. Όπως πάντα, να διαβάσουμε λίγο την περιγραφή για εσάς που δεν έχετε δει τον κοινόδοντα. Κολόφαρδι. Κοινόδοντας. Okay. Ο πατέρας, η μητέρα και τα τρία τους παιδιά ζουν σε μια μονοκατοικία έξω από την πόλη, στη Βάρη. Ναι. Ξεκάθαρα. Μαξ Καλύβια να είναι. Ναι, αυτό εκεί, κερατέα μεριά, κάτι τέτοιο. Γύρω από το σπίτι υπάρχει ένας ψηλός φράχτης. Τα παιδιά δεν έχουν φύγει ποτέ από το σπίτι. Διαπαιδαγωγούνται, ψυχαγωγούνται, βαριούνται και αθλούνται έτσι όπως οι γονείς τους πιστεύουν ότι θα έπρεπε, χωρίς κανένα εξωτερικό ερέθισμα. Τα παιδιά επίσης πιστεύουν ότι τα αεροπλάνα που πετάνε πάνω από το σπίτι είναι παιχνίδια και ότι τα ζόμπι είναι μικρά κίτρινα λουλούδια. Ο μόνος άνθρωπος που μπαίνει μέσα στο σπίτι είναι η Χριστίνα. Αυτός είναι ο πρώην μου. Πριν 6 μήνες είχαμε σχέση. Χωρίσαμε. Ποιος είναι καλύτερος, εγώ ή αυτό? Κυμνιστήρες της. Του Στέφανος. Η οποία δουλεύει σαν φρουρός security στο εργοστάσιο του πατέρα του και την θέλει μόνο για το σεξ. Είμαι σκεύους η δουλειά. Ο πατέρας κανονίζει τις επισκέψεις της στο σπίτι με σκοπό να κατευνάζει τις σεξουαλικές ορμές του γιου. Μια μέρα η Χριστίνα κάνει δώρο στη μεγάλη κόρη μια στέκα για τα μαλλιά της, ζητώντας της κάτι άλλο σε αντάλλαγμα. Αυτό ήταν. Αυτή είναι περίπου. Γιατί είναι αυτό? Γίνονται και άλλα πράγματα. Αλήθεια, Βαγγέλη, γίνονται και άλλα πράγματα. Εδώ έρχεσαι, επέτρεψέ μου να σε διορθώσω. Objection, κύριε. Objection, your honor. Είπε απλά ένα μεσαίο κομμάτι της ταινίας. Απλά βαρέθηκε να γράφει άλλο. Βαρέθηκε σε φάση, ξέρεις κάτι. Εγώ μέχρι εκεί άντεξα να τη βλέπω. Μέχρι το είδα. Δεν είναι περιγραφή. Είναι μέχρι που είδα. Θα έπρεπε να πει άλλη μια πρόταση. Το τι ακολουθεί δεν περιγράφεται. Ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ακολουθούν πολλά πράγματα, οπότε ούτε αυτό μπορεί να πει. Θα ήθελα να δω τις σκηνές που κόπηκαν στο μοντάζ για να βγει μια μισή ώρα ταινία, γιατί σίγουρα θα υπάρχει κάτι άλλο. Να πούμε αυτό. Να αναγνωρίσουμε. Θα αναγνωρίσουμε και στραβού δίκαιου. Παιδιά, ναι, δεν θα είμαστε πικρόχολοι σε αυτό το επεισόδιο. Όχι. Θα πούμε 5 πράγματα που κάνει σωστά η ταινία. Νούμερο 1 που κάνει σωστά είναι 1 ώρα και 33 λεπτά. Μπράβο, Λάνθιμο. Μαλάκα, δόξα τον Πανάγαθο, έτσι. Σχολή Σταλόνε. Έτσι, όπως πάντα, πριν ξεκινήσουμε, ένα μικρό μήνυμα από το χορηγό μας, φίλοι τηλεθεατές, και επιστρέφουμε σε περίπου 1,5 λεπτό.
Έλα, εγώ είμαι πάλι. Ακόμα να βάλεις VPN, ρε άχρηστε. Τα δεδομένα σου κινδυνεύουν, αγόρι μου. Αλλά εσύ εκεί. Μην ανησυχείς, Μαϊκίους, μου λες. Σερφάρω με ασφάλεια γιατί έχω βάλει αντιβάρους. Είσαι σοβαρός! Οι χακεράδες παραμονεύουν παντού. Έτοιμοι να κλέψουν τον αριθμό της πιστωτικής σου κάρτας κάθε φορά που σερφάρεις σε δημόσιο δίκτυο. Ο Ζούκερμπεργκ σου κλέβει τα δεδομένα και τα πουλάει στις πολυεθνικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μόλις πέρασε νόμο για να σου σκανάρει τα μηνύματα και τις nudes. Ξύπνα, Έλληνα! Το αντιβάριο σου δεν πιάνει μία! Ένα VPN από την άλλη σε προστατεύει από όλα αυτά. Μεταμφιέζει την IP σου και στέλνει όλα σου τα δεδομένα μέσα από κρυπτογραφημένο διάβλο. Επίσης, με ένα VPN μπορείς να αλλάζεις την τοποθεσία σου και να απολαμβάνεις ταινίες από το αγγλικό ή το αμερικάνικο Netflix. Και εντάξει τώρα, μεταξύ μας, με ένα VPN μπορείς να απολαμβάνεις τις ίδιες ταινίες με έναν πιο early 2000s τρόπο, ας το πούμε. Και τώρα θα μου πεις, μα Μάικιους, υπάρχουν τόσα πολλά VPN εκεί έξω. Γιατί πρέπει ντε και καλά, καταρχάς μη με διακόπτεις! Κατά δεύτερον, ναι, προφανώς μπορείς να βάλεις ένα από τα 800 εκατομμύρια άλλα VPN που διαφημίζονται αυτή τη στιγμή στο YouTube. Μάντεψε τι αποδεικνύει αυτό παρεμπιπτόντως. Πόσο σημαντικό είναι να έχεις VPN τη σήμερον ημέρα. Το αόρατο χέρι της αγοράς σου μιλάει, αγάπη μου. Και κατά τρίτον, αν βάλεις συγκεκριμένα NordVPN, απολαμβάνεις όλα τα προνόμια που προσφέρουν οι άλλοι και ταυτόχρονα στηρίζεις την αγαπημένη σου εκπομπή με τις εκρήξεις. Εντάξει, πέρα από την πλάκα τώρα, αν όντως έχεις σκοπό να βάλεις κάποιο VPN, βάλε το δικό μας από το link στην περιγραφή, ρε φίλε. Μην είσαι γύφτο. NordVPN! Ένα ψηφιακό προφυλακτικό. Ξέρεις τι είναι το NordVPN? Τι είναι, ρε μαθή? Ένα ψηφιακό προφυλακτικό. Αυτό είναι το NordVPN. Link στην περιγραφή, βάλτε VPN και κατά προτίμηση NordVPN για να μας στηρίξετε και... Η ταινία ξεκινάει, Ευαγγέλη. Η ταινία ξεκινάει, το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Δεν θες να βάλουμε κανένα χορηγικό ακόμα, έτσι. Οι καινούριες λέξεις της ημέρας είναι οι εξής. Θάλασσα. Αυτοκινητόδρομο. Η ταινία που λες, Βαγγέλη, ξεκινάει με μια κασέτα να παίζει ένα μονόλογο του πατέρα, όπου περιγράφει κάποιες λέξεις στα παιδιά. Θάλασσα είναι η δερμάτινη πολυθρόνα. Και ήδη έχουμε απορίες, Μιχάλη. Έχουμε απορίες για τα plot holes. Αυτοκινητόδρομος είναι ο πολύ δυνατός αέρας. Προφανώς φαίνεται εδώ πέρα ότι τα παιδιά δεν έχουν επαφή με τον έξω κόσμο, οπότε οι γονείς στην ουσία ελέγχουν το λεξικό τους. Δίνουν άλλες ερμηνείες σε λέξεις και έννοιες που μπορεί να τους κάνουν να ζητήσουν κάτι έξω από το σπίτι ουσιαστικά. Έξυπνη ιδέα, έξυπνο κόνσεπτ, χάλια εκτέλεση. Το μοτίβο της ταινίας. Ναι, το μοτίβο του κοινού τα παιδιά. Αυτό που λέγαμε χθες, ότι πόσοι γονείς κρατάνε tracking του τι ερμηνεία έχουν δώσει σε λέξεις. Μαλάκα, πρέπει να πούμε ένα δεύτερο. Δεν είναι 5 χρονών τα παιδιά. Δεν είναι ότι ξεκίνησαν να μαθαίνουν τώρα τον κόσμο. Έχουν μαζέψει λεξιλόγιο. Είναι 25 χρονών, α πούμε. Ναι, το οποίο σημαίνει ότι και οι γονείς. Έχουν το ίδιο λεξιλόγιο. Ναι, αυτό. Οπότε οι γονείς θα ξεχνιούνται και θα λένε μαλακίες στον έξω κόσμο. Αυτό είναι πολύ αστείο. Ή θα ξεχνιούνται και θα λένε μαλακίες στον έξω κόσμο. Η σωστά πράγματα του έξω κόσμου στα παιδιά και θα καταρρεύσει ο κόσμο με τη μία. Τι λέτε? Εγώ μ' αρέσει. Σένα. Και εμένα μου αρέσει. Θα ανοίξουμε όλες τις βρύσεις ή μία? Μπορούμε να ανοίξουμε και μία, άμα θέλετε. Τα παιδιά μιλάνε μεταξύ τους, κλασικό κουλτουροπλάνο, by the way. Ρε παιδί μου, τι γίνεται? Βαγγέλη, τι γίνεται κλασικά στις κουλτουροτενίες? Στις κουλτουροτενίες κλασικά έχουμε ηλίθια πλάνα που δείχνουν ένα κεφάλι να μιλάει σε κάποιον άλλον. Πολύ σωστά. Αλλά ποτέ δεν βλέπουμε τον άλλον. Ακριβώς. Φιλμάρουν διάλογο. Αλλά όχι σαν να φιλμάρει διάλογο. Ναι, ακριβώς. Είναι λες και έχουν μόνο μία κάμερα για το γύρισμα. Το budget, αυτό, είναι. Το budget είναι πολύ χαμηλό. Γιατί. Εντάξει, σταματάω να το κάνω γιατί σας έχει ήδη εκνευρίσει, συγγνώμη. Ναι. Τέλος πάντων, η κόρη τους λέει να παίξουν ένα παιχνίδι. Θυμάσαι. Όχι, τι είναι, τι κάνουν. Λέει θα ανοίξουμε. Δεν θυμάμαι σχεδόν τίποτα. Είναι τέλειο. Λέει θα ανοίξουμε μία βρύση στο πολύ καυτό νερό. Και όποιος αντέξει πιο πολύ, κερδίζει. Προφανώς η ταινία σου δείχνει, ρε παιδί μου, ότι τα παιδιά δεν έχουν αναπτυχθεί αρκετά. Οπότε ξέρεις, μιλάνε σαν παιδάκια. Μόνο που. Αν χρειαζόμαστε και τις τρεις βρύσεις ανοιχτές. Όχι. Ή και σε μία γίνεται. Σε μία. Δεν μιλάνε όπως μιλάνε τα αληθινά παιδάκια. Οι ηθοποιοί παίζουν, λες και είναι παιδάκια που παίζουν κάποιο έργο. Δεν μιλάνε σαν παιδάκια, μιλάνε σαν child actors. Ναι. Πώς το παιδάκι λέει το ποίημα τα Χριστούγεννα που έχει ανέβει στη σκηνή? Είναι όλα έτσι, είναι όλα. Αυτό. Μην φας φρούτα και λαχανικά. Ή πια γάλα. Δεν πειράζει και καλό θα ήταν να μην αφηθεί σήμερα. Αυτό δεν είναι ερμηνεία παιδιού, είναι ερμηνεία κακού child actor. Μπορεί να το ήθελαν, δεν ξέρω. Ειλικρινά, αυτή η ταινία πιστεύω ότι θέλει να πει πράγματα που εμείς δεν τα καταλάβαμε. Yeah. Όχι, το κατάλαβα. Κατάλαβα το σκοπό. I get what you were going for, Λάνθιμε. Αν θες όντως να πας εκεί, βάλτε να παίζουν σαν παιδάκια. Όχι. Χαζό! Ήταν περίεργο. Στην επόμενη σκηνή βλέπουμε τη security μας μέσα σε ένα μάξι. Συγγνώμη, Βαγγέλα, δεν διακόψω. Όχι απλά στην επόμενη σκηνή. Ο σκηνοθέτης θέλει να ξέρεις ότι η σκηνή άλλαξε, μαλάκα. Πάρε πραγματικά το χειρότερο edit στην ιστορία του κινηματογράφου. Δεν έχω κάνει καμία αλλαγή, παιδιά. Αυτό είναι όπως είναι στην ταινία. Δεν ξέρω. Ε...
Να κάνει την εκπομπή, να το έχει κόψει με ψαλίδι κυριολεκτικά εκεί και θα το έχει σειράψει. Να λέγαμε φωτόσπαθο το κόψε. Τσαου! Fuck you! Anyway, στο επόμενο πλάνο. Πάλι το πλάνο είναι κουκουρούκου. Έχει εστιάσει νομίζω στο μαξιλεράκι του αυτοκινήτου, στο ρομπό του αυτιού, κάτι τέτοιο. Με δεμένα μάτια. Μπράβο, είναι blindfolded και μιλάει με τον πατέρα. Είναι στα μάξι του πατέρα. Με τον πατέρα μιλάει. Με κάποιον οδηγό ενό αμαξιού, ποιο ξέρει. Δεν δείχνουμε ποτέ το συνομιλητή τη. Δεν έχει σημασία. Αλλά τελικά turns out είναι όντω ναι, ο πατέρα και την φέρνει σπίτι για να ικανοποιήσει τι σεξουαλικέ ωρέξει του γιου, όπως είπαμε στην περιγραφή. Και ακολουθεί κλασικά μια πάρα πολύ awkward σκηνή σεξ, όπου η κάμερα είναι βιδωμένη, ρε παιδί μου, σε τρίποδα. Γενικά η ταινία θέλει να σε κάνει να νιώσεις άβολα, δεν ξέρω γιατί. Εμένα ξέρεις τι μου άρεσε σε αυτή τη σκηνή, που βλέπουμε και τους δύο ηθοποιούς που παίζουν στη σκηνή. Τους βλέπουμε ή είναι κομμένοι στα κεφάλια όπως ήμασταν εμείς στην εισαγωγή. Φυσικά, Μιχαλή, στην αρχή τους βλέπουμε, μετά είναι όντως μόνο τα κεφάλια τους, αλλά δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Αλλά έχουμε και το άλλο κλασικό κλισέ που έχουν όλες οι κουλτουροτενίες, παιδιά. Αν θέλετε κάποιο drinking game, μπορείτε κάθε φορά που έχουμε κλισέ κουλτουροτενίες να πιείτε σφινάκι. Γι' αυτό την έκανε μια μισή ώρα. Υπολόγισε που γίνεσαι σκατά. Στο λέω... drinking game. Ναι, λάθη με. Έξυπνο. Ω, στο δίνω. Αυτό στο δίνω. Είσαι μεγάλο. Ένα από τα κλισέ αυτέ τη ταινία είναι ότι πάντα θα δει κάποιου από του πρωταγωνιστέ με πάρα πολύ άσχημα εσόρουχα. Ναι, Μινέρβε. Ναι, μέχρι εδώ βρακιά. Ναι, το φετίχ, μαλάκα. Υποθέτω είναι για να αυξήσει την γενικότερη μιζέρια τη ταινία. Αλλά μαλάκα σε όλο. Δεν υπάρχει κουλτουριάρικη ταινία με ωραία εσόρουχα. Είναι όλα βρακοζόνια. Δεν ξέρω γιατί. Έχουν είναι... συμβόλαιο με την Πάλκο. Όλο το σπίτι είναι στα λευκά. Τα αυτό είναι για να θυμίζει ψυχιατρίο, υποθέτω, ίδρυμα, συμβολισμός, Βαγγέλη. Παίζει Μαρινέλα, ο τύπος φοράει ρούχα που πλέον δεν πολλούνται, γιατί υποτίθεται ταινία 2005. Μαλάκα! Να! Που το καταλάβαμε πολύ μετά. Φίλε, προσπαθούσαμε να τοποθετήσουμε χρονικά ναι, την ναι, ταινία. Πού είναι? Γιατί πρέπει να την τοποθετήσει χρονικά, ρε παιδί μου, γιατί λες, υπάρχουν κινητά, υπάρχει ίντερνετ, είναι σημαντικές πληροφορίες να ξέρεις για τον κόσμο. Και μαλάκα για 45 λεπτά ναι, παλεύαμε ναι, να βρούμε στοιχεία από την ταινία για να την τοποθετήσουμε χρονικά. Τελικά κάποια στιγμή βλέπουμε ένα λογότυπο Windows NT. Και είδαμε το σήμα στο αμάξι που έλεγε 2005. Ναι, ή 08, νομίζω κάτι ναι, τέτοιο. Έτσι ναι, καταλαβαίνουμε σε ποια χρονολογία εκτελείται. Αυτά τα πράγματα μια ταινία πρέπει να στα σετάρει στα πρώτα δευτερόλεπτα. Στα χέρια τη. Ναι. Τραβάει το δικό τη δρόμο. Καπάκια μετά το σεξ, βλέπουμε τη μεγάλη αδερφή να συνομιλεί με τη security, υποθέτω. Από τα συμφραζόμενα, πιάνω ναι, ότι είναι security, γιατί πάλι είναι κάτι. Δεν είναι η μάνα τη, δεν είναι η αδερφή τη. Μπράβο αυτό. Δια τη ατόπου απαγωγή, Βαγγέλη, πάρα πολύ σωστά. Τι έχει στέκα σου? Πέτρες που φωσφορίζουν. Φωσφορίζουν. Στο σκοτάδι φαίνονται σαν φωτάκια. Τι λένε, θέλει να τη χαρίσει τη στέκα τη. Ναι, έχει μια ωραία στέκα που φωσφορίζει στο σκοτάδι, λες και είναι η στέκα των ημίς. Και μετά λένε για τα αγαπημένα τους φαγητά, Βαγγέλη. Ποια άλλα είναι? Η ψαρόσουπα και η τυρόπιτα. Ναι, τα πιάνω από κάτι. Ακόμα και τα φαγητά είναι μίζερα. Ποιο λέει το αγαπημένο φαγητό είναι η τυρόπιτα? Και ποια τυρόπιτα? Με φύλλο, με σφολιάτα, η κουρού, ποια τυρόπιτα? Χι, ποιο ξέρει. Ναι, αυτή που πουλάνε στα Lidl, που παίρνει ο Μπαμπίνος, ποια είναι η τυρόπιτα? Τέλος πάντων, κάτσε να δούμε αν αυτή η σκηνή είχε νόημα. Οπότε μαζεύονται στον καναπέ για να γυρίσει ένα βίντεο πατέρας. Και σε αυτό το σημείο να πω κάτι. Τι. Τα παιδιά έχουν μεγαλώσει με δύο τρελούς γονείς. Χριστίνα, μπορείς να χαμογελάσεις λίγο περισσότερο? Η Χριστίνα που παίρνει μέρος σε αυτό, πιστεύω αυτή είναι το ψυχάκι της υπόθεσης. Σε αυτήν πρέπει να εστιάσουμε. Τα παιδιά τα δικαιολογείς. Ναι, μα τα παιδιά να κάνουν έτσι. Έτσι πεθαίνει κόσμος, Χριστίνα. Έχεις δει ταινίες, Χριστίνα? Το τελευταίο σπίτι της στροφή, πως καταλέγεται, είναι αυτό το πράγμα, Χριστίνα. Πόσα λεφτά σου δίνω, ειλικρινά. Η κύριε εδώ ποιοι είναι? Η κύριε τι είναι εδώ πέρα οι δύο? Σταμάτα ήταν αυτός. Άλλος καραφλός ήταν ο άλλος. Σταμάτα ήταν αυτός. Τέλος πάντων, επιστρέφει τη security στο σπίτι της, υποθέτω. Πάλι της κάνει το blindfold. Θέλω να πω ότι σε αυτήν την ταινία, Μιχάλη, σε αυτό το βίντεο, τον Μπρόσκαρ μάλλον, χρησιμοποιούμε πολύ συχνά τη φράση τέλος πάντων. Ναι. Είναι περίεργη λέξη για να συνδέσεις πράγματα. Ναι. Γιατί μπορείς να πεις στη συνέχεια. Μπράβο, έπειτα. Ναι. Επειδή όμως αυτός έκανε αυτό, έλα όμως που. Ακολούθως. Εν το μεταξύ. Μπράβο, ναι. Όχι, μας λέει την μόνο... ίδια ώρα. Τέλος πάντων. Όχι, όμως είναι τέλος πάντων. Ω μαλάκα, ναι. Το παρατήρησα τώρα, θα το πεις πάρα πολλές φορές. Τέλος πάντων. Στην επόμενη σκηνή έχουμε συμβολικό αλληγορικό πλάνο, ξεκάθαρα, Βαγγέλη. Όπου η μία μικρή κόβει τα ποδάρια από την Μπάρμπι της, γιατί είναι διαβητική. Ναι, όχι, περίμενα. Στην αρχή υποθέσαμε ότι είναι διαβητική, μετά που τους έκοψε και τη μύτη, καταλάβαμε ότι είναι χανσενική. Είναι λεπρή. Είναι λεπρή. Και καλά, είναι κομμένα τα πόδια μου, δεν μπορώ να φύγω και κόβει τη μύτη σε φάση ασφυκτιό. Wow, φοβερός συμβολισμός. Τέλος πάντων! Και πάλι δεν είμαστε σίγουροι ότι αυτό θέλει να πει ο Λάνθιμος. Προφανώς. Γιατί είναι στην κρίση του θεατή. Και μετά τους δείχνει να τρώνε. Εννοείται ότι μιλάνε μία φορά κάθε 40 δευτερόλεπτα, ρε παιδί μου, και ενδιάμεσα ακούς awkward μαχαιροπύρου να κάνουν κλίνκι κλίνκι σε πιάτα. Έχουνε γαμίσει τον πατέρα σε ερωτήσεις, δεν έχουν αφήσει να φάει τον άνθρωπο. Παπά, το ιόδιο έχει τελειώσει. Και εγώ, παπά, θέλω καφέ χρώμα για τα φρύδια σου. Λεμόνι θες?
Όχι, ευχαριστώ. Και τα αντισταμινικά έχουν λήξει. Και γάζες μεσαίες δεν έχω. Τέλειωσε και το κρέας. Πρέπει να φέρεις άλλο, οπωσδήποτε. Καλά τους κάνει εν τέλει, δηλαδή αν είναι αυτός ο λόγος που σε έχει γαμίσει. Φίλε, και εγώ με βιντεοκασέτα κάθε βράδυ, έτσι, πά! Μαμά, μπορώ να έχω το τηλέφωνο. Βαγγέλη, είδες, είπε δώσ' μου το τηλέφωνο και του έδωσε το αλάτι. Γιατί το τηλέφωνο είναι επαφή με έξω κόσμο, ναι, είναι επαφή με τον έξω κόσμο και ακόμα σετάρουμε την ταινία στο 15ο λεπτό. Όλη η ταινία σετάρεται σε όλη την ταινία κατά τη διάρκεια. Σετάροντας τη σεταριστή ταινία. Είναι ένα μεγάλο σετάρ. Είχα πει ότι δεν θα είναι θάψε, ότι δεν θα φωνάζουμε, αλλά δεν μπορώ, βαλέκα, παρασύρομαι. Συγγνώμη, θα είναι πιο εύθυμο, πιο θετικό. Είναι κατά μέτρηση. Εγώ έχω 76. Εγώ 52. Τα παιδιά διαγωνίζονται για το ποιος έχει τα περισσότερα αυτοκολλητάκια στο κρεβάτι του. Ναι. Αυτό ήταν ωραία λεπτομέρεια που τα κρεβάτια τους είναι creepy παιδικά. Το πόσο παιδικά είναι, ρε παιδί μου. Αυτό ήταν πολύ καλό. Επίσης, πολύ καλό, σε αυτό το πλάνο η κάμερα καταφέρνει να εστιάσει. Τυχαία θα ήταν. Το σταματημένο ρολόι δείχνει την ώρα σωστά δύο φορές τη μέρα. Τώρα ο νικητής θα μας πει πώς θα περάσουμε τη σημερινή βραδιά. Επιλέγω βίντεο. Οπότε ο γιος διαλέγει τη διασκέδαση για το βράδυ και επιλέγει να δούνε βίντεο. Μπορείς να φέρεις και ένα πανάκι βρεγμένο. Μαμά, πού τα έχουμε? Ως κατά, βάλα τον κοινόδοντα! Τρέξτε! Στο βίντεο τους δείχνει να βλέπουν αεροπλάνα. Τα αεροπλάνα είναι ένα μεγάλο μοτίβο της ταινίας που φαντάζομαι συμβολίζουν την ελευθερία ή κάτι τέτοιο. Άμα πέσει, θα το πάρω εγώ. Τέλος πάντων, και τους έχουν πει ότι τα αεροπλάνα είναι κάτι μικρά πραγματάκια τα οποία είναι πιο κοντά από ό,τι νομίζουν. Κάποιο ψέμα, τέλος πάντων. Και τους δίνουν παιχνίδια αεροπλάνα. Ναι, ρε παιδί μου, κοινώς τα παιδιά είναι κλεισμένα, Βαγγέλη, σε ένα σπίτι και οι πληροφορίες που λαμβάνουν φιλτράρονται από τους γονείς. Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Κάτι είχα αρχίσει και καταλάβαινα, αλλά. Γι' αυτό και στο σετάρι ταινία. Γι' αυτό και το σετάρι. Μισό λεπτάκι να κάνω μια διακοπή. Το ξέρω, απολαμβάνεις πάρα πολύ αυτή την ταινία, αλλά θα πρέπει να διακόψουμε, Βαγγέλη, χίλια συγγνώμη. Να σας υπενθυμίσουμε, κυρίες και κύριοι, ότι έχουμε και Patreon. Αν δεν το ξέρατε σήμερα, από όλες τις μέρες. Δεν γίνεται σήμερα να μην το ξέρεις. Οπότε, αν θέλετε και εσείς να μας αναγκάσετε να δούμε κάποια ταινία που δεν θέλουμε, πάρτε κάποιες οδηγίες πώς θα γίνετε κι εσείς Patreon της εκπομπής. Θέλεις να στηρίξεις την καλύτερη εκπομπή στο σύμπαν χωρίς να τα σκάς τις πολυεθνικές? Βαρέθηκες τις κλασικές χορηγίες με link στην περιγραφή? Θέλεις να είσαι αληθινό? Τι κάνεις, ρε μαλάκα? Τι κάνω, ρε μαλάκα? Μου είσαι κανένα επικό ζου! Ναι, επικό ζου με το φακό έτσι! Τι έρχεσαι με την κάμερα σαν ένα? Άντε γάμισε εσύ, ρε μαλάκα! Άντε γάμισε! Θέλεις να είσαι αληθινός μπρο του μπρόσκαρ? Τώρα μπορείς να γίνεις εσύ χορηγός της εκπομπής. HTTPS άνω κάτω τελεία www. Όπα, κάτσε και δύο κάθετους. Κάθετος www.patreon.com/μπρόσκαρ. Με 3 ευρώ το μήνα είσαι ανθιπομπρό. Το όνομά σου φιγουράρει περήφανο στην περιγραφή κάθε επεισοδίου. Έκρηξη! Με 5 ευρώ το μήνα γίνεσαι μπρο. Τσατάρεις με άλλους μπρο στο Discord server μας και το όνομά σου χαράσεται με αίμα στους τίτλους τέλους κάθε επεισοδίου. Μπριζόλα! Με 15 ευρώ είσαι αρχιμπρο. Προτείνεις το δικό σου recasting σε αποκλειστικό group του Discord μας και το καλύτερο μπαίνει κανονικά μέσα στο επόμενο επεισόδιο δίπλα στα recasting του Μάικιους και του Βαγγέλη. Επίσης, κάθε μήνα παίρνεις ένα δωρεάν live σχολιασμό μιας θρυλικής ταινίας από τον Μάικ και τον Βαγγέλη, ούτως ώστε να την δεις παρέα με τα παιδιά. Καθώς και αποκλειστικό behind the scenes υλικό. Μουστάκι! Με 100 ευρώ γίνεσαι Big Fat Super Mega Bro. Εκτός από όλα τα παραπάνω perks, σου στέλνουμε δωρεάν ένα merch κάθε μήνα. Και στα άδυτα του Discord μας, τσατάρεις απευθείας με Μάικιους και Βαγγέλη, όπου αποφασίζετε μαζί ταινίες που θα γίνουν μελλοντικά επεισόδια. Μπαζούκα, πύραυλος και άλλη έκρηξη. Και τέλος, με 1000 ευρώ μπαίνεις στην κατηγορία Μάμε. Μάμε. Είπαμε να στηρίξεις, αλλά εσύ το γάμισες και ψόφισε. Λοιπόν, έχεις όλα τα προηγούμενα perks, συν ακόμα ένα. Αν δώσεις ένα χιλιάρικο, κάνουμε κυριολεκτικά όποια ταινία μας πεις. Είδες, κάναμε λάνθιμο, δεν λέμε ψέματα. Πλείς μην προτείνεις λάνθιμο. Μπες τώρα στο patreon.com/μπρόσκαρ, διάλεξε το δικό σου επίπεδο στήριξης και γίνε μέλος του Bro Army σήμερα. Link στην περιγραφή λοιπόν αν θέλετε να γίνετε patrons αυτής της εκπομπής, υποστηρικτές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Μπρόσκαρ Army και φυσικά στο συγκεκριμένο επεισόδιο των Μάμεν. Το μοναδικό μου. Ευχαριστούμε, I guess. Όχι, ευχαριστούμε γιατί ο άνθρωπος είπε και του το δίνουμε. Δεν το κάνω για να γυρίσετε λάνθιμο, το κάνω γιατί σας γουστάρω και θέλω να με στηρίξετε. Μην το λες αυτό. Και εμείς επιμείναμε στο λάθη. Σταμάτα, όχι. Δεν γίνεται. Πάμε στην αφήγηση. Συνεχίζουμε την αφήγηση. Στην επόμενη σκηνή, ο γιος πλένει το αμάξι για περίπου 3 ώρες. Κυριολεκτικά σαν tutorial πώς να πλύνεις ένα αμάξι. Ναι, ρε φίλε, είναι και δύο φορές χειρότερο το πλάνο γιατί το βλέπεις και λες: θα μπορούσα να βλέπω το Karate Kid αυτή τη στιγμή και το θυμάσαι και λες: γαμώτο! Και μιλάει στο φράχτη και πετάει πέτρες πάνω από το φράχτη. Για ποιο λόγο το κάνει αυτό, ναι, θυμάσαι μου. Υπάρχει και ένα άλλο παιδί, ένας άλλος αδερφός, ο οποίος το έχει σκάσει και νομίζω ότι μιλάει σε αυτόν. Α, νομίζουν ότι είναι ακριβώς απ' έξω, ξέρω εγώ. Ποιος
ξέρει τι ψέματα τους έχουν πει κλπ. Και, και σε μια άλλη στιγμή δείχνει και την αδερφή να πετάει κέικ. Α, ναι, πάνω για να φράει. Για να ταΐσει τον αδερφό. Λες και είναι η Eleven από το Stranger Things, μαλάκα, πετάει κέικ. Θα δούμε τι ρόλο θα παίξει αυτό στην ταινία στη συνέχεια. Ή και όχι. Να πω κάτι. Αυτή η ταινία είναι σαν να βλέπεις το πέμπτο επεισόδιο από μια σειρά. Το οποίο μάλιστα είναι και filler επεισόδιο. Ναι, 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 φιλεράκι δεν είναι. Όχι, filler επεισόδιο. Είναι σαν. Α, οκ, μάλλον θα ασχοληθούμε σε αυτή τη σεζόν με το χαμένο αδερφό. Και μετά όμως η σειρά τελειώνει. Ακυρώνεται στο πέμπτο επεισόδιο. Και δεν έχει τέλος. Δεν κόβεται. Λες, θα δω τουλάχιστον τα προηγούμενα. Ούτε προηγούμενα έχει. Είναι η πιο περίεργη σειρά στη γη. Και να πούμε ότι πετάει πέτρες με τη χειρότερη κινησιολογία ever. Να πούμε άλλο κλισέ κουλτουριάρικων ταινιών. Όλοι κινούνται σαν τον Napoleon Dynamite. Το οποίο είναι περίεργο, δεν βγάζει νόημα. Ξέρεις τι μου φαίνεται, πολλές φορές κάνουν κάποιες πράξεις που τους λένε στους ηθοποιούς λογικά αυτοσχεδιάστε, αλλά οι ηθοποιοί, ρε φίλε, αυτοσχεδιάζουν όπως αυτοσχεδιάζει, ρε παιδί μου, στο πρώτο εξάμηνο σχολής θεάτρου. Δεν ξέρεις, ξέρεις. Κάνουν όλο κάτι. Ναι. Και κάτι τέτοια. Όχι! Δεν ξέρω. Με έχει μπερδέψει πολύ αυτή η ταινία. Πρέπει να τη δούμε το Λάνθιμο. Λάνθιμε, αν ακούς, μην πεις πάντα, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Έλα να δούμε την ταινία μαζί, να μας εξηγήσεις. Ναι, ρε φίλε. Και μπες, δεν θα το πούμε σε κανέναν. Αν δεν θες, δεν θα το πούμε σε κανέναν. Οπότε, επειδή είναι κακό παιδί και πετάει πέτρες, τέλος πάντων, το βάζουν τιμωρία. Εδώ είναι που βλέπουμε και το πρώτο παράδειγμα επιβολής βίας στην οικογένεια. Βλέπουμε πως διατηρούν αυτή την κατάσταση καθαρά με βία. Περίεργη. Βία. Το βάζουν να κρατήσει στο στόμα του για μερικά λεπτά listening. Το οποίο δεν έχει ετικέτα, το βλέπουμε μετά κιόλας. Τίποτα δεν έχει ετικέτα στο σπίτι, ωραία λεπτομέρεια. Ναι, μπράβο, δείχνει ο πατέρας να βγάζει τις ετικέτες. Ναι, 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 that's nice. Α, περίμενε, έχουν εμφιαλωμένο νερό. Σίγουρα είναι στιβάρι. Την άλλη μέρα λοιπόν ο πατέρας πάει στο εργοστάσιο. Και τι γίνεται, Βαγγέλη? Pretty much τίποτα. Γιατί υπάρχει αυτή η σκηνή? Να πω επιγραμματικά τι γίνεται. Όντως. Α, ναι, παρακαλώ. Συναντάει τη σεκιουριτού και τη ρωτάει αν φοράει την κολόνια που της πήρε δώρο. Τι μυρίζει για να το ελέγξει. Τι μυρίζει για να το ελέγξει. What. Μετά βρίζει μία επειδή. Την γραμματέα του, ναι. Ναι, επειδή δεν έχει ποτίσει το γιούκα για 2-3 εβδομάδες. Και μετά κοιτάει πλακάκι από ένα προσπέκτους με τον διευθυντή του. Και αυτή είναι αυτή η σκηνή. Μπορεί να είναι σκολικοειδίτιδα. Η σκολικοειδίτιδα είναι κάτω δεξιά. Στην επόμενη σκηνή, λοιπόν, οι δύο αδερφές παίζουν το γιατρό. Η μία και καλά είναι ο γιατρός της οικογένειας γιατί έχει όλη τη γνώση και την εξετάζει. Ναι, και διαβάζει και βιβλία και όλα αυτή δείχνει. Αυτό είναι ελεφανές. Σε κάθε φυλή υπάρχει ο γιατρός φυλής. Α, ναι, οπότε εκεί στην εσόκληστη κάποιος πρέπει να παίξει το γιατρό. Αλλά τσέκαρε, Βαγγέλη, μία μικρή λεπτομέρεια. Έχω ένα καινούργιο αναισθητικό. Θες να το δοκιμάσουμε? Δεν ξέρω αν είναι στα γόνατα της μικρής αδερφής. Μας προβλημάτισε πάρα πολύ. Τι συμβαίνει εκεί? Υπάρχουν κάποιους κρυφού είδους σεξουαλικές? Υπάρχει και κάποιος securitas στην παρέα μας που δεν τον έχουμε δει ακόμα, ποιος ξέρει? Είναι στην ταινία που έγραψε ο πατέρας κατά λάθος στο βίντεο πάνω από τους 300. Είναι και αυτό. Γενικά ο πατέρας στο βίντεο γαμηθεί. Το πάντα γράψει τι ταινίες μου. Μία κασέτα έχουμε, ρε πατέρα, μην τη γαμάς. Και στα όλα πλαίσια του setup, ρε παιδί μου, γιατί αυτή η ταινία είπαμε ένα μεγάλο setup, βλέπουμε ότι το ένα τηλέφωνο του σπιτιού είναι κλεισμένο σε ένα μυστικό ντουλάπι, ρε παιδί. Σκέψου, μαλάκα, κάθε φορά που θα πρέπει να παραγγείλεις σουβλάκια, να είσαι στο χρηματοκιβώτιο. Κρικρικ, ναι, έλα, παρακαλώ, μια σκεπαστή. Πόσο! Και μετά θα βγαίνεις με νεύρα και θα λες τα παιδιά σου. Λοιπόν, θα σου μάθω μια νέα λέξη. Σκεπαστή είναι ολικάνθρωπος. Και αν που είπε κίνδυνο, αυτό μας σκοτώνει. Μην ξαναπείς τη λέξη σκεπαστή εδώ μέσα. Σκεπαστή είναι ο Voldemort. Μετά μας δείχνει που έχει πάει ο πατέρας σε ένα εκπαιδευτήριο σκύλων. Στη Βάρη. Καλά, αυτό ούτως ή άλλως ξέραμε. Ε. Και. Μιχάλη, θα μπορούσε να μας πεις τι γίνεται εκεί και πώς βοηθάει την ταινία. Βεβαίως, σε αυτό όντως γίνονται πράγματα. Λοιπόν, πάει μετά και μιλάει στο γραφείο του εκπαιδευτή σκύλων. Θα ήθελα να πάρω το σκύλο μου. Είναι τυχαίος εκπαιδευτής σκύλων? Όχι, Βαγγέλη, είναι ο χειρότερος εκπαιδευτής σκύλων που έχει υπάρξει ποτέ. Είναι ο πιο μη ρεαλιστικός εκπαιδευτής σκύλων. Κοίτα το γραφείο του και λες, α, ένα γραφείο εκπαιδευτής σκύλων. Κοίτα τη φάτσα του! Κοίτα τη σωματοδομή του! Κοίτα το πόσο καθόλου μαυρισμένος από τον ήλιο δεν είναι. Γάμα όλα αυτά! Κοίτα τι λέει! Το σκυλί είναι σαπηλό. Ένα σκυλί μπορεί να είναι δυναμικό, να είναι μαχητή. Να είναι δειλό. Όλα αυτά χρειάζονται δουλειά, υπομονή. Το κάθε σκυλί και το δικό σας σκυλί περιμένει από εμάς. Το θέμα κάπως είναι να κάτσουμε εμείς. Θέλουμε να έχουμε σπίτι μας ένα ζώο ή θέλουμε ένα φίλο. Θα μας σέβεται σαν αφεντικά του και ό,τι του λέμε θα το κάνει χωρίς δεύτερη κουβέντα. Μάλιστα. Ο μαρξικός επεκτατισμός του πανζουλισμού και της κοινωνίας. Τι εκπαιδευτή σκύλων είναι αυτός, ρε μαλάκα! Έχεις δει εκπαιδευτή σκύλο ποτέ, λάθημε! Αυτό ακριβώς. Ο πατέρας και η οικογένειά του ζουν σε μια οργουελική δυστοπία. Είναι μέσα σε μια κοινωνία που λειτουργεί κανονικά όπως εμείς. Ναι. Αυτοί ας μιλάνε περίεργα. Οι υπόλοιποι. Ευχαριστώ, Βαγγέλη. Γιατί να μιλάνε περίεργα. Μπράβο, Βαγγέλη. Αν ήθελες λοιπόν να περάσεις καλά, λάνθιμε, το νόημα ότι είναι οργουελική και creepy και πάρα πολύ καταθλιπτική και μελαγχολική η οικογένεια εντός του σπιτιού, θα έπρεπε τον υπόλοιπο κόσμο να τον πλάσεις. Full normal. Normal! Όπως το 2008. Ναι! Στην αρχή της κρίσης. Χωρίς λεφτά.
Και σε αυτό το σημείο να πω ότι όλο αυτό το επεισόδιο είναι προσωπική μας γνώμη. Μην έχει καμία μήνυση πάλι που ψαχνόμαστε. Α, όχι, ναι, προφανώς. Κατά τη γνώμη μας όλα αυτά, αστερίσκος. Μετά, επειδή είναι κουλτουροτενία, οπότε είχαμε πολύ καιρό να δούμε awkward σκηνή σεξ με κακά σχήμα εσόρουχα. Βάλε τον πατέρα να γαμιέται με τη μάνα. Ακούγοντας μουσική. Α, ναι, μπράβο. Βάζουμε στο Walkman με τη δόμνα τη Αμιό αυτό το σπλιτεράκι ακουστικών που έχουν ξέρει τα ζευγάρια στο κτέλ. Γιατί? Να βάζουν μουσική δυνατά, πες, για να καλύπτουν τη φασαρία, θα βγάζε νόημα. Οπότε πάλι λογικά κάτι συμβολίζει, Βαγγέλη, το οποίο παρά είμαστε χαζοί για να. Αν ξέρετε, γράφτε μας στα σχόλια, παιδιά, ή απλά drink. Στην επόμενη σκηνή έχει έρθει πάλι η security να ικανοποιήσει τις σεξουαλικές ωρέξεις του γιου και μετά το σεξ μιλάει με την αγαπημένη της καινούρια φίλη, ρε παιδί. Μπράβο. Τα λένε οι δύο φιλενάδες και παζαρεύεται να της χαρίσει την στέκα που φωσφορίζει στο σκοτάδι με αντάλλαγμα κάτι δικό της. Αλλά η security τη ζητάει άλλο αντάλλαγμα. Η security είναι λίγο. Τσαχπίνα. Και στην επόμενη σκηνή, Βαγγέλη, έχουμε, η επόμενη σκηνή διαφέρει, διότι σε αντίθεση με τις προηγούμενες σκηνές, κάτι συμβαίνει. Αυτό δεν είναι δικό σου. Παράτα με. Τσακώνονται τα παιδιά για το ποιος θα πάρει το αεροπλανάκι και βλέπεις πάλι την οικογενειακή βία. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, θαυμάστε τι γίνεται όταν κουλτουριάριδες σκηνοθέτες προσπαθούν να σκηνοθετήσουν δράση. Νομίζω ότι το σκηνοθέτησαν και τους έβαλαν να παίξουν όπως θα παίζανε ξύλο δύο παιδιά. Δεν εννοώ αυτό. Ναι, αυτό καταλαβαίνω. Ναι, προφανώς θα παίζανε τέτοιο ξύλο. Δεν σου λέω να κάνουν. Wing Chun, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ, να είναι ο Ip Man, να δει το 10 καρατεριστό. Προφανώς και όχι. Άλλο εννοώ. Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι τα πλάνα. Α, okay. Τα πλάνα είναι κουλτουριάρικα και δεν βλέπεις τι γίνεται. Δεν απεικονίζει τη δράση. Το συνειδητοποίησα τώρα αυτό που πεις με τα πλάνα. Τι. Άκου πώς πιστεύω γυρίστηκε ο κοινότοντας. Λοιπόν, πού θα έχουμε πλάνα? Κήπο, κουζίνα, υπνοδωμάτιο, σαλόνι. Okay. Και λέει ο Λάνθιμος. Θέλω κάθε ένα σας να πάρει μία κάμερα και να τη βάλει κάπου εκεί μέσα, χωρίς να μου πει πού. Και μετά θέλω οι ηθοποιοί να μπουν με κλειστά μάτια στο κάθε δωμάτιο και να κάτσουν κάπου που νομίζουν. Και ό,τι πιάσουν οι κάμερες. Action! Ναι! Δεν θα βγάλω απολύτως νόημα να έχει γίνει αυτό. Βάλανε τυχαία κάμερα, τυχαία τους ηθοποιούς και είπανε action. Ό,τι πιάσουμε, πούτσα μας. Άσε το μοντέρνο να βγάλει άκρη. Το γελάς τώρα. Fun fact, μαλάκα μαρμαρά. Κάτι τέτοιο έκανε ο Spielberg πετυχημένα όταν γύριζε την απόβαση της Νορμανδίας στο στρατιώτη Ράιαν. Α, ναι, κατάλαβα. Είχε τοποθετήσει όλα τα ειδικά εφέ και τις εκρήξεις και είχε πει στον σινεματόγραφερ του τότε. Δεν του είχε πει ακριβώς θα κάνουμε αυτό το πλάνο. Του λέει περίπου εκεί θα συμβεί κάτι. Ναι. Ούτως ώστε ο Μάνξε να τα γυρίζει ντοκιμαντερίστικα την ώρα που συμβαίνανε. Έτσι γίνεται σωστά, by the way, λάθη μου. Μέσα στην όλη αναμπομπούλα, η κόρη μαλάκα μαχαιρώνει τον αδερφό. Γιατί είναι αθώα παιδάκια και είναι σαν ζώα, ρε παιδί μου. Δεν μπορούν να ελέγξουν τη βία τους και αυτά βλέπουν από τους γονείς τους. Αυτά κάνουν, αυτό θέλει να σου δείξει η ταινία. Πάλι υποθέτω. Αλλά είναι σημαντικό γιατί βλέπουμε μετά ότι η πληγή στο χέρι του γιου πιο. Α, όχι, δεν γίνεται τίποτα. Συγγνώμη. Δεν έχω καταλάβει. Είναι setup χωρίς payoff για ακόμα μια φορά. Εντάξει, συγγνώμη. Να προσθέσω σε αυτό το σημείο ότι αφού τον μαχαιρώνει, την πιάνει ο πατέρας, η μάνα δεν δείχνει το πλάνο. Α, ναι, μπράβο, ναι, ναι. Και την πετάει στο κρεβάτι και τη ρίχνει δύο σφαλιάρες. Αυτή η σφαλιάρη του εγώ αν έχει να τον καφέ, όχι αν μαχαίρωνα την αδερφή μου. Ναι, πραγματικά. Πολύ light. Τα 80's παιδιά γελάνε. Μαχαίρωσε τον αδερφό σου. In 80's, if you stab your brother, your mother stabs you. Και επειδή μέσα στον όλο καυγά το αεροπλανάκι φεύγει έξω από την περίγραψη. Ναι. Έχουμε έξυπνο τέτοιο τη ταινία. Ωραίο, ωραίο. Ο πατέρας αναγκάζεται να μπει μέσα στο αμάξι για να οδηγήσει 4 εκατοστά, να πιάσει το αεροπλανάκι και να γυρίσει πίσω. Γι' αυτό σου λένε μαύρη κωμωδία. Αυτό ας πούμε είναι ένα αστείο πλάνο. Εδώ όντως γελάσαμε. Συγγνώμη, εδώ η ταινία είναι consistent. Σου έχει πει ότι έξω από το σπίτι βγαίνουμε μόνο με τα αμάξι. Και παρουσιάζει σε τι κωμικά επίπεδα μπορεί να φτάσει, ρε παιδί μου, αυτό το παραμύθι κλπ. Ναι. Αλλά again, μπράβο ταινία, συγχαρητήρια. Αυτή η σκηνή δεν θα έπρεπε να είναι στο 41ο λεπτό. Της ταινίας, έτσι. Εδώ είναι το σημείο της ταινίας όπου ξέρεις αρχίζουν και έρχονται τα πάνω κάτω. Δεν γίνεται να μας τετάρεις ακόμα. Επίσης να πω ότι σήμερα ο πατέρας δεν θα το κάνει αυτό με 2,30 το λίτρο στη βενζίνη. Θα λέγε φύγε, ναι. Θα το φέρω εγώ. Πώς θα... η ταινία δείχνει τα χρόνια. Φαίνεται ότι είναι ταινία της εποχής της. Ναι. Μετά, έτσι θα λέμε, μετά. Ναι, τέλος πάντων. Έχει μπει μέσα στο γκαζόν, στην περίφραξη, μία γάτα. Εισβολέας. Έχει γίνει σχορή, εισγορή και ο γιος δεν ξέρει τι στο μπούτσο είναι η γάτα. Τη φοβάται, ρε παιδί μου. Πάλι με χάλια κινησιολογία Napoleon Dynamite. Και εδώ. Η ταινία γίνεται λίγο επιστημονικής φαντασίας. Ναι ρε μαλάκα. Και επειδή
κοιτάει πάνω στη γάτα και την καρφώνει. Ποιος είσαι, ρε μαλακα νίντζα? Τι λες, ρε μαλακα? Τι λες, ρε μαλακα? Τη γάτα. Εδώ να πας να τη χαϊδέψεις, αν δεν θέλει, δεν υπάρχει περίπτωση να τη χαϊδέψεις. Τη δική σου, όχι την αδέσποτη. Ναι, 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 ακριβώς, μαλακα. Τι λες τώρα? Ότι πας θα ήταν κορδέλες. Θα είχε πεθάνει. Ναι, θα ήταν. Θα ήταν χαμένος νεκρός, Μιχάλη. Θυμάσαι στο Matrix Revolutions που ένας από τους οδηγούς των ρομπότ σκάσαν όλες οι μηχανές πάνω του και μετά η φάτσα του ήταν χαρακωμένη. Έτσι θα ήταν ο γιος μαλάκα. Ο General Mifune θα ήταν. Ποια γάτα κάθεται και τρώει μαχαιριά με κλαδευτήρι? Και μετά ο Λάνθιμος έχει την εντύπωση ότι θα μας δείξει ένα φρικτό πλάνο, ρε παιδί μου. Στο κεφάλι του αυτό το πλάνο είναι σοκαριστικό. Δείχνει τη γάτα με ένα ψεύτικο έντερο και τη γλωσσίτσα της έξω. Το μόνο που της λείπει είναι δύο χι στα ματάκια. Και ο Λάνθιμος είναι, πω τώρα, σόκαρα το κοινό μου. Εμείς έχουμε γαμηθεί στο γέλιο. Αλλά ο πατέρας ειδοποιείται για το συμβάν. Ναι, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Και λέει, να η ευκαιρία να κάνουμε προπαγάνδα. Είναι μεγάλη μάρκα ο πατέρας. Ναι, ναι. Και τους ανακοινώνει ότι η γάτα σκότωσε τον αδερφό του. Που ήταν ακριβώς απ' έξω. Όπου μπορούμε να ξεφορτωθούμε ψέματα, το κάνουμε. Έξυπνο. Ναι. Αλλά είδε τον τρόπο με τον οποίο του το ανακοίνωσε. Ο αδερφός σας πέθανε. Το λάθος του να φύγει ενώ δεν ήταν έτοιμος ήταν τεράστιο. 100% κωμικό. Γελάσαμε και όντως πιστεύω ο σκηνοθέτης ήθελε να γελάσουμε. Μου θύμισε καρτούν που είχε ένα τυναχτή γιατί και ναι, τα μαλλιά του ήταν προς τα πάνω, ρε παιδί μου. Ναι, μπράβο, μόνο που δεν ήταν μαύρος και διαλύθηκε από κάτω προς τα πάνω. Το ζώο που μας απειλεί λέγεται γάτα. Είναι το πιο επικίνδυνο ζώο που υπάρχει. Και λέει ότι η γάτα είναι το πιο επικίνδυνο ζώο. Εντάξει. Ρεαλιστικό. Ναι, αυτό είναι. Κάτι. Μάθαμε και κάτι σωστό από αυτήν την ταινία. Επιτέλους πέρασε και ένα σωστό μήνυμα. Οπότε τους μαθαίνει πώς να αποθούν τις γάτες. Μια τεχνική την οποία δανείστηκε από SJWs που κάνουν διαδηλώσεις στην Αμερική. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν τους έμαθα απλά να κάνουν. Ξου. Ναι, αυτό. Ξου. Αυτό δεν χρειαζόταν να είναι ψέμα. Γιατί επέλεξε να το κάνει αυτό ψέμα. Οπότε μετά κυδεύουν το γιο, μετά έχουν μια σκηνή όπου τα παιδιά παίζουν στην πισίνα και παίζουν τεχνητή αναπνοή, το οποίο δεν χρησιμεύει κάπου. Όχι. Πάμε παρακάτω. Μετά, η μάνα με το βυζί έξω λέει στον πατέρα ότι είναι έγκυος με δίδυμα, αν δεν κάνω λάθος. Με αυσέκη δία σου κάνει. Μετά επιστρέφουμε στην πισίνα άλλη μέρα. Μετά τους πηγαίνουμε στο σαλόνι όπου τους ανακοινώνει ναι, ότι η μάνα είναι έγκυος και επίσης δεν οδηγεί και πουθενά αυτή η σκηνή. Μετά είμαστε πάλι στην πισίνα. Νομίζω ότι είναι η συνέχεια του προηγούμενου πλάνου, αλλά δεν είναι. Είναι άλλη μέρα που τους δοκιμάζει αυτή τη φορά πόσο μπορούν να κρατήσουν την αναπνοή τους. Και μετά πάλι η μάνα πετάει ένα αεροπλάνο στην αυλή και τρέχουν να το πιάσουν. Αυτή τη φορά όμως το πιάνει η κόρη και δεν έχουμε βία. Αυτή η σκηνή με το αεροπλάνο δεν θα έπρεπε να είναι πριν από την σκηνή που τον μαχαίρωσε για να το σετάρει ούτως ώστε μετά να δείξει πως πάει στραβά? Αυτές οι σκηνές I don't know. Basic filmmaking, λάθημε. Μετά οι δύο κόρες γλύφονται γιατί έχουν ορμές. Τι γλύφει? Δεν ξέρω, δεν μπορώ άλλο. Μετά έχει ένα πλάνο το οποίο εστιάζει σε μια γρατζουνιά που έχει ο πατέρας στο πόδι του. Οπότε νομίζω ότι είναι σημαντικό. Είναι. Γιατί οι κανόνες του σινεμά σου λένε ότι αν κάτι είναι front and center στο κέντρο και αντί να δείξει το διάλογο, δείχνει αυτό, είναι πιο σημαντικό από το διάλογο. Δεν είναι. Όχι, απλά πάει η κόρη και του κόβει τα νύχια. Μετά έχουμε κάτι πλάνα από το εργοστάσιο, χωρίς νόημα. Μετά έχουμε τον πατέρα να φέρνει ψάρια στην πισίνα. Κάτι τσιπούρες εκεί πέρα τα διάζει στην πισίνα. Σαργούς νομίζω. Σκάκι με ψαροντούφεκο, ρε μαλάκα, να πιάσει τα ψάρια. Αν το δώσουμε, σκάει με την επίσημη στολή ψαροντουφεκά πατέρα τον. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Δεν γίνεται τίποτα μαλάκα στην ταινία. Δηλαδή, όχι, αυτά τα πλάνα που σας λένε είναι απλά το ένα μετά το άλλο. Ναι, σου λέω είναι σαν να μπήκες απλά στο σπίτι μιας οικογένειας και να πεις θα κάτσω σήμερα να δω τι κάνετε τη μέρα σας. Στην επόμενη σκηνή που τρώνε είναι που τους λέει πότε μπορούμε. Να, εδώ γίνεται κάτι σημαντικό. Αυτό εδώ γίνεται. Ναι. Μαθαίνεις που κολλάει κοινόδοντας βασικά. Μπράβο. Και γιατί λέγεται έτσι ταινία. Ναι, λένε λοιπόν ότι. Ένα παιδί είναι έτοιμο να φύγει από το σπίτι του όταν. Πέσει ο δεξιός κοινόδοντας. Ή ο αριστερός δεν έχει σημασία. Μπορείς να φύγεις από το σπίτι. Είσαι έτοιμος. Ναι, είσαι έτοιμος, μπράβο, να φύγεις από το σπίτι όταν σου πέσει ο δεξιός κοινόδοντας. Ή ο αριστερός δεν έχει σημασία. Ναι. Δεν πρόσεχες την ταινία. Γαμιέσαι. Μόνο τότε ο οργανισμός είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει όλους τους κινδύνους που παρέφυλαν. Παιδιά, κυριολεκτικά, αυτή η σκηνή, η οποία όντως παίζει ρόλο στην πλοκή της ταινίας, είναι στο λεπτό 57 και η αμέσως προηγούμενη σκηνή, την οποία actually διηγηθήκαμε και έπαιζε σημαντικό ρόλο στην ταινία, ήταν. Πίσω. Ωραία, περιμένω να το βρω. Τι θυμάμαι κανένα. Τυφλόμυγα. Το μαχαίρωμα, υποθέτω. Δεν παίζει κάποιο ρόλο το μαχαίρωμα. Όχι, το μαχαίρωμα απλά σου δείχνει. Είναι άλλο ένα παράδειγμα. Είναι σαν τις τσιπούρες. Άλλο ένα παράδειγμα των συνθήκων του σπιτιού. Το ότι ο μικρός πάει με τη security. Αυτό είναι στην αρχή, αρχικά. Κάτι θα υπάρχει ενδιάμεσα, ρε φίλε, που έχει συμβεί. Θα παίζει 100 ευρώ σε αυτό. Θα στοίχει. Όχι. Α, έλα. Ο θάνατος του αδερφού από τη γάτα. Α, και η κηδεία, ναι, ρε παιδί μου. Α, ναι. Το οποίο είναι στο λεπτό 44, Βαγγέλη. Είναι 13 λεπτά πιο πριν. Μαμά, τι είναι μουνί? Μουνί είναι η μεγάλη λάμπα. Εδώ είναι που έχουμε και την πιο γνωστή ατάκα της ταινίας, ότι το μουνί είναι η λάμπα. Νομίζω η πιο γνωστή ατάκα της ταινίας είναι «Σταμάτα ήταν αυτός». «Σταμάτα ήταν αυτός». Ξηλήθειες, μαλάκα.
Ήρθε η ώρα λοιπόν, Βαγγέλη, για το After Dinner Entertainment. Θέλετε να ακούσουμε τον παππού σας να τραγουδάει? Στίχημα, Βαγγέλη, ότι ο παππούς τους είναι κάποιος, ξέρω εγώ, διάσημος, ας πούμε, είναι η Νανά Μούσκουρη, ξέρω κάτι τέτοιο. Ο παπάς μας αγαπάει. Η μαμά μας αγαπάει. Οι Εβραίοι μολύνουν το γερμανικό αίμα. Και φυσικά, Βαγγέλη, χορεύουν awkwardly as fuck. Εννοείται! Δεν βγάζει νόημα, ρε φίλε. Βγάζει νόημα! Είναι κουλτουριάρικη ταινία. Μα δεν έχει το ρυθμό, δεν έχει το ρυθμό, δεν. Αυτό σε νοιάζει, Βαγγέλη, ότι δεν έχουν το ρυθμό μέσα του. Ο ρυθμό δεν έχει να κάνει με το πώ μεγάλωσε. Εσύ, αν χορεύει καλά, δεν χορεύει καλά επειδή μεγάλωσε μια οικογένεια χορευτών, α πούμε. Πάντω, θα γαμούσε, ρε φίλε, ξέρεις, τα τέσσερα μέλη τη οικογένεια να χορεύουν έτσι, ρε παιδί μου, σαν τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Αλλά ένα να είναι, ρε παιδί μου, γαμάτο, ξέρω εγώ, ναι, ναι. Το έμαθε αυτό. Σαν αυτό το μασκοφόρο που είναι στο TikTok, μαλάκα, τον έχεις δει? Μαλάκα, είναι εκπληκτικός, θα σου το δείξω μετά, είναι ό,τι καλύτερο. Στην επόμενη σκηνή έχουμε πάλι επίσκεψη της Securitous για να γαμηθεί ο γιος. Αυτή τη φορά νομίζω του ζητάει να τη γλύψει κιόλας. Ναι, να πω κάτι. Ο γιος καλώνει και λέει δεν θέλω, και όταν του ζητεί γαμάει και μετά πάει στην κόρη και ζητάει να τη γλύψει. Να πω κάτι, κοπελιά Χριστίνα, αν θες να σε γλύφουν τόσο πολύ, γιατί βλέπω ότι ζητιανεύει σχεδόν. Μήπως να ξυριζώσουν λίγο, ρε κοπελιά. Βαγγέλη, θα μας κυνηγάνε οι φεμινίστριες πάλι. Και όχι εξαιτίας μου αυτή τη φορά, η ευθύνη δική σου, μαλάκα. Ο γιος δεν θέλει να γλύφει τρίχες. Λες κάτω τώρα, ψυρίζει την κατσαρή τρίχα που έχει κολλήσει τα δόντια, γάμισε εδώ τώρα. Βαγγέλη, συγγνώμη, πρέπει να σε διακόψω γιατί σε αυτή τη σκηνή όντως γίνεται κάτι σημαντικό για την υπόθεση. Ναι! Άμα θες να σε γλύψω, πρέπει να μου φέρεις κάτι άλλο. Η κόρη, σε αντάλλαγμα με το γλύψιμο, θέλει βιντεοκασέτες. Θέλει να εκτεθεί περισσότερο στον έξω κόσμο, η μεγάλη κόρη από τις δύο. Που δεν έχει καμία σημασία γιατί αυτές οι δύο είναι ολόιδιες. Έχουν την ίδια προσωπική. Έχουν την ίδια συμπεριφορά, θα μπορούσες τουλάχιστον, λάνθιμε, μία από τις δύο να τη γράψεις λίγο διαφορετική, ίσως λίγο πιο επαναστατική. Όχι. Για να υπάρχει κάποια σύγκρουση, κάποιος ενδιαφέρον διάλογος. Αντί να είναι σαν δύο κατατονικά πλάσματα που απλά ανταλλάζουν οι πληροφορίες. Είναι επίτηδες έτσι. Γιατί ο πατέρας έχει πατρονάρει να είναι το ίδιο πρόσωπο. Ναι, κατάλαβα. Είναι σαν το 1900. Είναι μια κοινωνία του 1984 όπου είναι κονφορμιστές όλοι σε μορφή οικογένειας. I get it. Αλλά στο 1984 είχε τον Winston Smith που ήταν η φωνή της αντιλογίας. Και όλοι οι υπόλοιποι ήταν κονφορμιστές. Πού είναι ο Winston Smith στη δική σου ιστορία, λάνθιμε! Δεν θέλει να κάνει Winston Smith. Μην το αναγάγεις εκεί. Κάνει το δικό του πράγμα. Fine, fine, fine. Μετά ο γιος έχει και αυτός μια απορία για κάποια λέξη του έξω κόσμου. Μαμά, τι είναι ζόμπι? Ποιος την είπε αυτή τη λέξη? Το θάψε το σενάριο. Άσε την καμίσω την που φανεί! Αλλά ο πατέρας, Βαγγέλη, ανακαλύπτει ότι η κόρη βλέπει βιντεοκασέτες και παίρνει πληροφορίες από τον έξω κόσμο. Προφανώς το Υπουργείο Αλήθειας πρέπει να μοιράσει την ποινή. Υπουργείο εκείνη... Προπαγάνδα. Ναι, μπράβο. Δένει μια βιντεοκασέτα στο χέρι του και τη χτυπάει. Η οποία βιντεοκασέτα φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι μαξιλαράκι, ρε παιδί μου. Είναι ζουλιγμένη μέσα στη μέση. Είναι ένα σφουγγάρι που το τμήμα ειδικών εφέ έβαψε να μοιάζει με βιντεοκασέτα. Μπράβο, νούσια, καλή δουλειά. Πάλι, σε αυτό είναι καλή ταινία. Δίνουμε εύσημα στην ομή awkward violence τύπου Shane Black. Ναι, ναι, ναι. Προφανώς είναι όλη η ταινία awkward, οπότε και η βία της θα είναι awkward. Την πιάνει και αυτή. Είναι πάλι το σταματημένο ρολόι, ρε παιδί μου, που δείχνει σωστά την ώρα. Επίσης θέλω να πω ότι είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι η μία βιντεοτενία είναι το Rocky 1. Μπορείς να κλείσεις το ρομπότ σου. Παλεύω εγώ για να μην χρειαστεί να το κάνεις εσύ. Ναι, η κόρη συχνά αναπαράγει ατάκες από ταινίες. Πώς κάνουν τα μικρά παιδιά που βλέπουν την ίδια ταινία στο βίντεο ξανά και ξανά, ρε παιδί μου. Ήταν πάρα πολύ διασκεδαστικό να προσπαθείς να βρεις από ποια ταινία είναι. Ναι, μας άρεσε αυτό. Νομίζω ήταν η μόνη στιγμή που διασκεδάσαμε στον κοινόδοντα genuinely. Η κολόνια που σου πήρα πού είναι? Στο μπάνιο. Και φυσικά, Μιχάλη, ο πατέρας φροντίζει να ολοκληρώσει την εκδίκηση. Ετοίμησες δουλειές, ναι. Ναι. Πρέπει να πάει και στη Securitous. Και τη χτυπάει και αυτή, δια του λόγου του αληθές, να πέσει το βίντεο. Ευχαριστώ. Και συγγνώμη. Έχοντας λοιπόν απολύσει τη Securitous από την δουλειά της σεξουαλικής εργάτριας, ποιος θα γαμάει πλέον το γιο για να κατευνάσει τις ορμές του? Η κόρη, φυσικά. Μπράβο. Και μιας και, Μιχάλη, έχουμε ελεύθερη αγορά, ο μικρός καλύτερα διαλέξει, ναι, από το εμπόρευμα. Πραγματικά, του κάνουν έτσι ένα ωραίο παζαράκι. Εδώ το χαρέμι να διαλέξεις. Very, very nice. Μετά συνεχίζεται αυτή η διαδικασία όπου η μεγάλη κόρη ανακαλύπτει το τηλέφωνο και προσπαθεί να το χρησιμοποιήσει και τα καταφέρνει. Πιάνει γραμμή, ρε μαλάκα. Που πήρε, ρε μαλάκα, το 141 την ώρα πήρε, ναι, και ρε, και πήρε. Μήπως δεν είχες και καλό σήμα και πήρες και το 0, τόσο γνώστης είσαι. Γενικά, αν βάλεις οποιοδήποτε άνθρωπο που δεν έχει δει τέτοιο τηλέφωνο να το χειριστεί. Όχι, δεν πειράζει, μαλάκα. Όχι, όχι. Εδώ εμάς μας δείξανε και δυσκολευόμασταν. Μετά, πάλι στα πλαίσια του ίδιου theme, ρε παιδί μου. Νομίζω κουνιέται ο κοινόδοντάς μου. Ρωτάει τη μικρή της αδερφή. Νομίζω ότι μου κουνιέται ο κοινόδοντας. Ναι. Δείχνει, ρε παιδί μου, τις πρώτες τις ορμές. Ναι, αυτό. Ψάχνουμε. Επιτέλους βλέπουμε κάποια εξέλιξη, ρε παιδί μου. Πάρα πολύ ωραίες σκηνές αν ήταν στη μέση της ταινίας. Αλλά τώρα είμαστε στη 1 ώρα και 25 λεπτά. Είμαστε 10 λεπτά πριν το τέλος της ταινίας. Λάνθιμε, λίγο πιο νωρίς όλα αυτά. Ξέρεις τι έγινε εδώ? Μπήκε ο παραγωγός και λέει: Λάνθιμε, σου έδωσα λεφτά, τρέχτο. Ναι, τρέχτο. Αν αυτό είναι η μέση ταινίας,
Όχι. Μαλάκα, πραγματικά, αν έκοβε όλε τι awkward silences ανάμεσα στου διαλόγου και λοιπά, η ταινία θα είχε διάρκεια 20 λεπτά. Ναι. Θα ήταν μια καλή ταινία μικρού μήκου. Ναι, μπράβο. Αυτό. Σήμερα έχουμε επέτειο γάμου. Θα γιορτάσουμε. Έρχεται λοιπόν δόξα τον Πανάγαθο η κορύφωση, ας πούμε, ναι, της ταινίας. Όταν λες κορύφωση, μην νομίζετε ότι τα πνεύματα θα ανέβουν παραπάνω από ένα ψήθυρο, έτσι. Μην τρελαίνε. Χρονικά πιο πολύ καταλάβαμε ότι είναι η κορύφωση της ταινίας. Δεν είναι το τέλος του Gladiator, ας πούμε. Ναι, μην περιμένεις κάποιον να έρθει να φωνάξει freedom, ας πούμε, και εσύ να πεθάνεις στο κλάμα. Όχι. Οπότε οργανώνουν το πιο awkward party όλων των εποχών. Οι δύο κόρες κάθονται εκεί σαν τα δίδυμα στη λάμψη. Ξεκάθαρο σκηνοθέτης. Κάτι θέλει να μας πει που έχει σχέση με τη λάμψη. Μπορεί να θέλει να πει ότι είναι εξίσου τρελή όλοι όσο ο Τζακ Νίκολσον στη λάμψη. Μπορεί απλά να θέλει να πει, hey, λάμψη, καλή ταινία, ε! Κάλιστα. Δεν ξέρουμε τι από τα δύο. Sorry, pause. Να πω κάτι. Παρακαλώ, Βαγγέλη, το έχεις πολύ αυτή τη στιγμή. Να πω κάτι. Να πεις ό,τι θες, Βαγγέλη, είσαι ο συμπαρουσιαστής αυτής της εκπομπής. Ο γιος χαραμίζεται. Ο Μαν ζωγραφίζει τέλεια, παίζει κιθάρα τέλεια, παίζει και πιάνο. Μπορεί να ήταν ο επόμενος Βαγγέλης Παπαθανασίου, ο συνθέτης. Δεν ξέρεις, μαλάκα. Ο τύπος είναι κιθάρα, πιάνο, τουμπερλέκι, ζωγραφική. Fine. Και τέλος πάντων, οι κόρες χορεύουν εκεί πέρα και μετά η μία κάθεται, αλλά η μεγάλη κόρη, επειδή είναι πάρα πολύ frustrated, ξεσπάει, ρε παιδί μου, μέσα από χορό. Holy shit, μαλάκα. Ασκήσεις θεάτρου πρώτου εξαμήνου, παιδιά! Σταματήστε να χορεύετε και να κινείστε έτσι. Νομίζετε ότι πρωτοτυπείτε. Είναι κυριολεκτικά ολόιδιο σε όλες τις κουλτουροταινίες. Έχουμε βαρεθεί να βλέπουμε ηθοποιούς να κάνουν αυτό. Έχουμε φτάσει λοιπόν, Βαγγέλη, στο κρεσέντο της ταινίας, στην κορύφωση, όπου η κόρη αγανακτισμένη πλέον δεν ξέρει πώς να το εκφράσει και παίρνει ένα βαράκι και σπάει τον κοινόδοντά της για να πέσει, ρε παιδί μου, τόσο ώστε να είναι ελεύθερη και να φύγει από το σπίτι. Και πεθαίνει από αιμορραγία. Probably. Να πούμε ότι δεν είναι το μόνο actually πολύ καλό πλάνο της ταινίας, μαλάκα. Ναι. Η σκηνή που σπάει το δόντι είναι ομή, πάρα πολύ καλή χρήση του ήχου. Τα ειδικά εφέ είναι τόσο όσο, ρε παιδί μου, δεν είναι κάποιο λουτρό αίματος να περάσει στο κωμικό, ρε παιδί μου. Καλογυρισμένο. Μπράβο. Δεν λέω κάτι άλλο. Μπράβο, μπράβο σε αυτό. Και το επόμενο πλάνο που ακολουθεί χεράτη κάμερα να πάει κόρη στην αυλή, ρε παιδί μου. This is all great. Όλο το υπόλοιπο γένος! Το πριν μας γεννάει ερωτήματα. Ναι, παιδί μου. Ξέρεις τη Μιχάλη, είναι σαν ένα filler επεισόδιο που στο τέλος αφήνει ένα cliffhanger για να θες να δεις το επόμενο. Sure enough, Βαγγέλη, η ταινία αφήνει cliffhanger γιατί η κόρη, πρόσεξε, μπαίνει στο προπαγκάζ γιατί ξέρει ότι δεν μπορεί να φύγει, φύγει χωρίς. Οπότε λέει θα είμαι ελαφρεπιβάτης αύριο που ο πατέρας θα πάει στη δουλειά. Δεν ξέρω αν έχει καν σχέδιο βασικά. Δεν μπορεί και. Δεν ξέρω, ξέρω αν δουλεύει πατέρα. Οπότε, όπως πάντα, όλες τις πληροφορίες τις συμπληρώνει ο θεατής αυτές τις ταινίες. Ό,τι σας αρέσει, βάλτε. Δικό σας. Πραγματικά. Οπότε ακολουθεί το τραγελαφικό πλάνο όπου ο πατέρας ψάχνει την κόρη έξω. Οι υπόλοιποι Φρουρή. Δεν περνάνε την πόρτα και απλά γαυγίζουνε, ρε παιδί μου. Έχει κορυφωθεί η κωμικοτραγική κατάσταση του σογιού, ρε παιδί μου. Το οποίο, again, ωραίο. Σου δείχνει σε τι άκρο μπορεί να φτάσει αυτή η παράνοια, ρε παιδί μου. Αλλά τελικά πάει την άλλη μέρα στη δουλειά ο πατέρας. Παρκάρει, παύλα, παρατάει το αμάξι, μπαίνει στο εργοστάσιο και μετά μαυρίζει το πλάνο. Οπότε λες, α, ωραία, θα δούμε, ξέρεις, μέσα από το προπαγκάζ. Θα ανάψει ένα ζύπο, ρε παιδί μου, κάτι τέτοιο, ξέρω εγώ. Κάτι θα ακούσουμε την κόρη, ξέρω εγώ, ότι φεύγει ή ότι μένει παγιδευμένη κλπ. Όχι, τελικά αυτή η μαυρίλα δεν ήταν το εσωτερικό του προπαγκάζ. Το ήταν... τέλος του φιλμ. Ναι, ήταν το τέλος της ταινίας. Βλέπουμε τους συντελεστές της ταινίας. Το οποίο... χωρίς ήχο κιόλας. Ναι, χωρίς ήχο και ακόμα και οι τίτλοι τέλους, ρε μαλάκα. Είναι awkward. Είναι δυσανάγνωστοι. Τους έχει βάλει καμπά. Ναι. Πάτω τώρα κάτω από τα άλλα, ρε μαλάκα, να ξέρουμε ποιο να βρίσουμε. Βάλει ένα κόμμα, δεν ξέρουμε ποιο είναι το επίθετο και ποιο είναι το μικρό. Τι πως έτασε κορδέλα την άλλη φορά, ρε μαλάκα. Και αυτό ήταν κοινότητα. Κύριε Σιχύρη. Γαμώ τον κερατό μου. Ευχαριστούμε τον Patreon, πραγματικά. Να σε καλά, δικέ μου. Ελπίζω να πιάσει τόπο τα λεφτά. Κοίτα, Μιχάλη, αυτό που είπαμε. Αυτή η ταινία είναι μια ταινία μικρού μήκους, πολύ stretched. Πραγματικά, αν πάρεις το ίδιο concept και το βάλεις σε 8 με 10 λεπτά. Είναι πολύ ωραίο το concept. Ναι, και όλα αυτά τα τραγελαφικά. Άμα διαλέξεις κάποια, ξέρεις, top 5 πράγματα, ρε παιδί μου, και τα ενώσεις. 20 λεπτά. Και βγαίνει ένα πολύ ωραίο και δυνατό film. Απλά έχει λίγο αμφιλεγόμενο τέλος. Το οποίο είναι ok σε αυτές τις ταινίες. Ναι, κάνουμε μια ταινία 20 λεπτά. Παίρνουμε όλα τα μηνύματα που θέλεις. Συμφωνώ, ρε φίλε, διότι όταν βάζεις τα μηνύματά σου και τα ενδιαφέροντα πλάνα σου, τα οποία είναι 5, αλλά παρεμβάλλεται τεράστιος διάλογος ή τεράστια παύση, ο θεατής πολλές φορές ξεχνιέται. Ακριβώς. Το κάναμε χθες πάρα πολύ. Το πάθαμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ χθες. Είμαστε σε φάση. Οπ, τι είπε τώρα και όλοι οι αναστατωθήκαν. Ναι. Γιατί μέχρι πριν είχε φύγει η προσοχή μας. Είχε 10 λεπτά, δεν ήταν τίποτα. Τίποτα. Όταν ξαφνικά λέει μισή ατάκα ψιθυριστά, η οποία είναι η πιο σημαντική ατάκα της ταινίας και κάτσε, γύρνα το πίσω, περίμενε. Δεν μπορείς να βλέπεις μια ταινία έτσι. Και καταλαβαίνω ότι εγώ. Αυτή η ταινία δεν φτιάχτηκε για μένα. Φτιάχτηκε για κουλτουριά.
κουλτουριάριδες, δεν νομίζω ότι είναι καλή κουλτουριάρικη ταινία. Με ποια έννοια ότι δεν μπορούμε να την τοποθετήσουμε χρονικά. Οπότε σπαταλάμε ενέργεια για να τοποθετήσουμε χρονικά την ταινία, την ώρα που κανονικά θα πρέπει να προσέχουμε στα μηνύματά της ή τις αλληγορίες της. Ναι, εγώ μισώ την αλληγορία. Ο άλλος που την αγαπάει και θέλει να την προσέξει δεν μπορεί, γιατί του κάνει συνέχεια misdirection με ανοιχτές πληγές στη μέση του πλάνου, με μεγάλες σιωπές και χαμηλά εισένταση διαλόγους που δεν καταλαβαίνει τι λένε, με πλάνα τα οποία εστιάζουν στο λάθος σημείο. Θα σου πω τι γίνεται. Το σκεφτόμουν και εγώ αυτό χτες και κατέληξα στο εξής, μάλλον. Επειδή εμείς δεν είμαστε εξοικειωμένοι με αυτού του είδους ταινίες, ξεκινάμε εγώ και εσύ από λάθος αφετηρία. Περιμένουμε να δούμε κάτι με αρχή, μέση και τέλος. Και αυτό, αλλά αυτό που λες. Εσύ θες να δεις πού τοποθετείται χρονικά αυτή η ταινία. Ο κουλτουριάρης δεν τον ενδιαφέρει. Δεν μπαίνει καν στη διαδικασία. Δεν το ψάχνει καν. Μπράβο. Ναι, ρε φίλε, οκ. Αυτό έστω στο δίνω. Αλλά ένα plot hole, ας πούμε, είναι ένα plot hole σε οποιαδήποτε ταινία. Ναι, πάλι το ίδιο. Έχουμε λάθος αφετηρία. Εμείς ψάχνουμε plot, ο κουλτουριάρης δεν ψάχνει plot, ψάχνει μήνυμα. Ερεθίσματα, ξέρω εγώ, εικόνες. Και στα αρχίδια του πώς θα του έρθει και αν θα βγαίνει μέσα από κάποια λογική συνέχεια. Τι να πω, ξέρω εγώ, γούστα είναι αυτά. Βαγγέλη, πόσα μπρόσκαρ βάζεις στον κοινότητα? Εγώ του βάζω μηδέν. Ναι, δεν είναι πολύ μπρόσκαρ ταινία. Υπάρχει κάποια μπρόσκαρ σκηνή όπου κάποιος ξηγέται σε κάποιον άλλο, ρε βαλάκα. Αν δεν είχε τόσο trading με τη Χριστίνα, είναι πολύ μπρόσκαρ που η Χριστίνα πάει και ξελαφρώνει ένα νέο. Αλλά α, που ξηγέται έτσι, ρε βαλάκα πάλι. Οπότε ούτε αυτό δεν είχαμε καν. Οπότε 0 και 0 αντίστοιχα, recasting! Στο συγκεκριμένο επεισόδιο, προφανώς κάναμε recasting με ξένους ηθοποιούς. Φαντάστηκα πως θα γυριζόταν σε μια Hollywood εκδοχή. Ένας από το Patreon, νομίζω Mark Jackal, είπε ότι θα κάνει recasting τους Ισπανούς ηθοποιούς που ήταν στην ταινία την οποία έκλεψε ο κοινόβοντας. Nice. Οπότε κάνουμε το. Βασικά κάνουμε όποιο γουστάρουμε γιατί είναι ο κοινόδο εξής στην πούτσα μας. Εγώ έκανα τον πατέρα, τη μητέρα και τις δύο κόρες. Δεν πήγα καν στον κόπο να κάνω το γιο και τη σοκυρού του. Και πώς φάνηκε. Α, εγώ τους έκανα. Πες τους όλους. Λοιπόν, για τον πατέρα. Ναι. Έβαλα τον Τζο Πέση. Γιατί ξέρεις, ο πατέρας είναι λίγο μυγόχεσμα, δεν σου γεμίζει το μάτι, είναι λίγο κακομοίρα. Αλλά έχει και βίαιες εκφάνσεις. Ναι, το πρόβλημα. Το πρόβλημα, Μιχάλη. Ναι, αν μπορεί να χρησιμοποιήσει. Το ένα πρόβλημα με την επιλογή μου είναι ότι ο Τζο Πέση είναι πολύ μη. Είναι ο πατέρας είναι πολύ. Γι' αυτό έρχεστε εδώ, παιδιά, για τις συγκροτημένες sound effects γνώμες μας. Είναι παιδί μου. Ο Τζόπες είναι ένα μικρό ανθρωπάκι που φωνάζει, ενώ ο πατέρας είναι πολύ επιβλητική φιγούρα. Οκ. Αν μπορούμε να βρούμε πρόβλημα, ξαναλέω έτσι, γιατί θα στείλω ήδη. Ωραία. Για τη μάνα, βρήκα καλή μαλάκα, έβαλα την Μάρσια Γκέι Χάρντεν. Είναι η κλασική Βαγγέλη που έχει μονίμως κλαμμένη μούρη, ακόμα και αν δεν κλαίει. Έχει παίξει σε πολλές ταινίες του Clint Eastwood. Είναι αυτή εδώ. Μου σπάει τα αρχίδια. Η μονίμως δύο δευτερόλεπτα πριν να κλάψω. Μου σπάει τα αρχίδια. Κάνει πάρα πολύ όμως encapsulate την τραγωδία της μάνας που ξέρεις, είναι λίγο παγιδευμένη και αυτή, ξέρεις, θα μπορούσε. Μου σπάει τα αρχίδια. Τέλος πάντων, ναι, αυτό. Και για τις δύο κόρες έβαλα τις Olsen Twins. Γιατί έβαλες δύο crack horse. Είναι συμβολική. Είναι συμβολική. No! No! Don't go there! Όχι, Μάικ, don't go! Ωραία, Βαγγέλη, πες μας το δικό σου. Recasting. Οι δύο είναι Έλληνες. Είναι clusterfuck, stop. Έχεις βάλει και Έλληνες τοπιούς και ξένους. Λοιπόν, πατέρας. Μάντι Πατίνκιν. Α, από το Homeland. Από το Princess Bride. Αυτός είναι. Πολύ πιο νέος, πολύ πιο αδύνατος, αλλά αυτός είναι. The killed his father. Prepare to die. Καλή επιλογή, μ' αρέσει. Ευχαριστώ. Μάνα. Ναι. Μισελ Φέρλι. Κέιτλιν Σταρκ. Ναι! Πάρα πολύ! Πάρα πολύ! Ναι, κλασική μάνα, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Εγώ είχα τη μία κλασική μάνα, ο Βαγγέλης έβαλε τη δεύτερη, μπράβο. Όταν η μία είναι μπουκαρισμένη, τη σεδένια παίρνει την άλλη. Μπράβο. Λοιπόν, Χριστίνα. Α, η Securitus, ναι, συγγνώμη. Μαριόν Κοτιγιάρ. Ναι! Σου πω το χαρί! Επειδή είναι φρουρλή! Ναι! Oh god! By the way, όντως είναι ήδη clusterfuck, αλλά τέλος πάντων. Ο γιος. Ο γιος είναι Μιέχ, αλλά μου το θύμισε λίγο στη φάτσα. Το Steve Buscemi έβαλα. Στα νέα, προφανώς έτσι που είναι μεγάλο. Ναι, νέο στη Μπουσέμι. Εμένα λίγο μου θύμισε τον Έντουαρντ Νόρτον. Ειδικά όταν ήταν πιτσιρικάς. Γιατί δεν τον έφαλα εντωμεταξύ. Δεν με νοιάζει. Είναι low effort αυτό το επεισόδιο, παιδιά. Λοιπόν, και οι αδερφές είναι οι Ελληνίδες. Δεν ηθοποιοί, τραγουδίστρες είναι οι κοπέλες. Πες μου ότι έβαλες τις αδερφές Μαγκύρα. Όχι, ρε. Αντάξει. Έβαλα τις κόρες του ηθοποιού του Σκιαδαρέση. Κάνω καριέρα με το όνομα Αδερφές Σκιαδαρέση. Είχα λίγο γκλαρετό και περιμένω για τη χειραψία. Κουμπάρε. Ή
Μιζέρια. Νομίζω αυτό είναι πλάνο από την ταινία. Αυτές τι είναι, είναι real life. Ο Σιαδαρές τις έχει κλεισμένες στο σπίτι, τι ξέρω. Κάτι τέτοιο. Οκ, τίμιο recasting, αλλά μην ξεχνάτε, φίλοι Patreons, ότι εκτός από το να μας διαλέγετε άσχημες ταινίες, μπαίνει και το δικό σας recasting, ναι, σε αυτό το, εδώ το επεισόδιο. Άμα είστε στο tier 15 ευρώ και άνω, παρουσιάζετε το δικό σας recasting και αυτό είναι αυτού του επεισόδιου. Σε αυτό το επεισόδιο είχαμε πολλές τυφλές συμμετοχές από τον Μπρόσκαρ Άρμι. Ναι. Κοινός πάρα πολύ ήταν σιγά μη δω τον κοινόδοντα. Φατσικά και μόνο πάρε μερικούς και τελείωσε. Οπότε με αυτό το κριτήριο πήγαμε και εμείς. Δεν πήγαμε να τα κρίνουμε σε πάρα πολύ βάθος, παιδιά, τις συμμετοχές σας. Ανταυτού επιλέξαμε αυτήν που είχε κυριολεκτικά την πιο πολύ πλάκα από όλες. Νικητής λοιπόν είναι ο πρόεδρος. Προσοχή, μην τον μπλέξουμε, ναι, με τον president. Όχι ο president, ο πρόεδρος. Συγγνώμη γι' αυτό τον μπέρδεμα, παιδιά, αλλά εντάξει, Ελλάδα είμαστε. Το κλασικό, άμα πεις πρόεδρε θα γυρίσουν και οι καρέκλες. Το Μπρόσκαρ Άρμι δεν αποτελεί εξαίρεση. Ο πρόεδρος λοιπόν κατέβασε Game of Thrones themed casting στον κοινόδοντα και το δέχομαι. Για πατέρα λοιπόν έβαλε τον David Bradley που είναι ο Walder Frey. Ωραίο. Πρέπει να είναι ωραίος ξινός ρε παιδί μου, μίζερος κολόγερος κλπ. Τι καλύτερο, πραγματικά. Ναι. Για τη μητέρα έβαλε την Μισελ Φάρλεϊ, την καθίστρια που έβαλε και εσύ, αν μη τι άλλο, από όλο το Game of Thrones. Προφανώς αυτό. Ποιο θα έβαλε. Θα διάλεγε τη μητρική φιγούρα. Για μεγάλη κόρη έβαλε την Gemma Whelan που είναι η Yara Greyjoy. Μου αρέσει αυτό. Πράττει ρε παιδί μου, κάνει δράση. Και για τη μικρή. Αυτή μοιάζει πολύ περισσότερο. Είναι όντως λες και έχεις πάρει ένα χαρακτήρα από τον κοινόδοντα και τον έχεις βάλει στο Game of Thrones. Έχει βάλει τη Faye Marcy, είναι η Wave. Αυτή που έπαιζε το stick fight με την Arya. Ναι. Πραγματικά έχει το look της και η συμπεριφορά της είναι κοινόδοντας. Ναι. Πραγματικά, μπράβο. Πολύ καλό. Μπράβο, President. Συγχαρητήρια, I guess. Και αυτό ήταν λοιπόν το recasting του κοινού. Οπότε ναι, αυτό ήταν το πρώτο μπρόσκαρ της τρίτης σεζόν. Μην ανησυχείτε, παιδιά. Μετά έρχεται Predator, έρχεται Cliffhanger. Τελευταίο Σαμουράι. Έρχεται τελευταίο motherfucking Σαμουράι. Μην ανησυχείτε, μετά ξεκινάμε κανονικά. Αστρώσουμε. Back to regular programming. Εσείς εντωμεταξύ μπορείτε να μας προτείνετε τα δικά σας recasting στα σχόλια και το δικό σας hot take, αν έχετε, για τη συγκεκριμένη ταινία. Και γενικά, ό,τι άλλο γουστάρετε. Τα κλασικά YouTube-ίστικα, παιδιά, like, subscribe και καμπανάκι για να μας γουστάρει και εμάς ο αλγόριθμος. Γιατί μας λατρεύει, να το ξέρετε. Καλά. 100%. Δηλαδή, είμαστε η καλύτερη εκπομπή για τον αλγόριθμο. Όποιο βίντεο ανεβάζουμε, πρώτα το χτυπάει. Μαλέκα, πραγματικά. Και μετά το... Οπότε, ναι, μέχρι την επόμενη φορά ήμουν ο Μάκης. Ήμουν ο Βαγγέλης. Τσάντε, bye. Ακόμα και αυτό ήταν awkward.